Καλώς ήρθατε. Θα σας δείξουμε πώς να κάνετε παραδοσιακό χωριάτικο ψωμί. Σε ένα μπολ βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Δημιουργούμε μία κοιλότητα στο κέντρο. Προσθέτουμε μία ξερή μαγιά. Περίπου το μισό ζεστό νερό και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε λίγο αλεύρι ακόμα. Δύο κουταλάκια αλάτι και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο νερό και το αλεύρι μέχρι που να γίνει μία κολλώδη ζύμη. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Την σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 45 λεπτά να φουσκώσει. Αλευρώνουμε την επιφάνεια που θα δουλέψουμε. Τοποθετούμε την ζύμη μας. Αλευρώνουμε και δουλεύουμε όπως σας δείχνουμε. Προσθέτουμε αλεύρι και δουλεύουμε μέχρι που να ξεκολλάει από τα χέρια. Όταν είναι έτοιμη, τις δίνουμε σχήμα από μπάλα. Σε ένα μπολ βάζουμε μία πετσέτα, την αλευρώνουμε, τοποθετούμε το ζυμάρι μας, το αλευρώνουμε, σκεπάζουμε και βάζουμε για 12 ώρες στο ψυγείο. Αλευρώνουμε ελαφρώς γάστρα ή κατσαρόλα που μπαίνει στο φούρνο. Δεν βάζουμε πάρα πολύ αλεύρι γιατί δεν θα μπορέσει να ψηθεί. Τοποθετούμε τη ζύμη μας. Με ένα μαχαίρι χαράζουμε. Κλείνουμε με το καπάκι και ψήνουμε στους 230 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις για 30 λεπτά. Αφαιρούμε το καπάκι και ψήνουμε για ακόμα 20 με 25 λεπτά μέχρι να ροδίσει.
Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Stars, find your place among the orchards. Know you're perfect as you are. Mm-hmm.